Καλησπέρα. Η ενδοκογενειακή, η ψυχολογική, η σωματική, η σεξουαλική κακοποίηση που φτάνει μέχρι το βιασμό, τη δολοφονία μια γυναίκα, αποτελεί την πιο αποκρουστική μορφή βία σε βάρο τη γυναίκα. Αποτελεί ένα από τα πολλά πρόσωπά τη, την κορυφή του παγόβουνου, των κοινωνικών διακρίσεων που βιώνουν οι γυναίκε τη βιοπάλη σε κάθε πλευρά τη κοινωνική ζωή. Η ψυχική υγεία των γυναικών εξαρτάται περισσότερο από παράγοντε, όπως ο βαθμός εσωτερήκευση κοινωνικών και πολιτιστικών αξιών, κανόνων και στερεοτύπων για την κοινωνική θέση της γυναίκας η στάση απέναντι στις διαφοροποιημένου κοινωνικούς ρόλους ανδρών και γυναικών. Εξαρτάται ακόμη από τι κοινωνικέ διακρίσει που βιώνουν στον χώρο εργασία, στο εισόδημα, από τη μεγαλύτερη έκθεση των γυναικών στον κίνδυνο τη φτώχεια και τη πεκόπωση. Σε αυτό το έδαφο, όπω επισημαίνει ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία, οι γυναίκε εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά κατάθλιψη, άγχου, στρε, ενώ η κατάθλιψη αποτελεί την πιο κοινή ασθένεια στι γυναίκε ηλικίε μεταξύ 15 και 44 χρονών. Οι καταθλιπτικές διαταραχές αντιπροσωπεύουν το 49% των νευροψυχιατρικών διαταραχών των γυναικών σε σύγκριση με ποσοστό 29,3% στους άντρες. Ταυτόχρονα, σειρά από έρευνε φέρνουν στο φω ανησυχητικά ευρήματα για την επιβάρυνση τη ψυχική υγεία των γυναικών την περίοδο τη πανδημία. Η απουσία μέτρων προστασία τη υγεία, σε συνδυασμό με την εξελισσόμενη αντιλαϊκή επίθεση, την εντετικοποίηση τη εργασία, κυρίω μέσω τη γενίκευση των ευέλικτων εργασιακών σχέσεων, καθώ και την υποστελέχωση και υποχρεματοδότηση των δημόσιων δομών υγεία, ιδιαίτερα τη πρωτοβάθμια φροντίδα υγεία, έρχονται να οξύνουν προϋπάρχοντα προβλήματα. Εντείνουν το αποτύπωμα της πολύμορφης βία στην ψυχική υγεία των γυναικών. Το 58% των γυναικών στην Ελλάδα δήλωσαν ότι τα μέτρα που πάρθηκαν στην περίοδο της πανδημίας είχαν σημαντικό αντίκτυπο στην ψυχική τους υγεία, καθώς το 59% βιώνουν έντονο άγχος και στρες. Πιο συγκεκριμένα, το 62,5% των εργατοϊπαλλήλων γυναικών αναφέρει ότι είναι εκτεθειμένες στο χώρο εργασίας σε παράγοντες που επιβαρύνουν την ψυχική του υγεία, με το 6,2% να εμφανίζει συμπτώματα έντονο άγχου, στρες, κατάθλιψης. Το 18,4% των γυναικών δηλώνει ότι ο σημαντικότερος παράγοντας για την επιβάρυνση της ψυχικής τους υγείας είναι μεγάλη πίεση χρόνου και φόρτου εργασίας, ενώ το 20,3% είναι η εργοσιακή επανασφάλεια. Οι εργαζόμενοι, άντρες και γυναίκες που εργάζονται με τηλεργασία έχουν ψηλότερες τιμές άγχους κατάθλιψης, σωματοποίησης, δηλαδή στομαχικές διαταραχές, πόνι στην καρδιά, μούδιασμα, δυναμία στην αναπνοή, σε σχέση με εργαζόμενους που δουλεύουν διαζώσεις. Είναι χαρακτηριστική η πρόσφατη έρευνα τη Deloitte για τι επιπτώσει τη εντατικοποίηση τη εργασία στην ψυχική υγεία των γυναικών, ιδιαίτερα την περίοδο που γενικεύτηκε η τηλεργασία 2020-2021. Το 53% των εργαζόμενων γυναικών δήλωσαν ότι το επίπεδο του στρες αυξήθηκε την περίοδο αυτή. Το 33% πήρε άδεια από την εργασία εξαιτίας προβλημάτων ψυχικής υγείας. Όσε γυναίκε εργάστηκαν με ευέλικτα ωράρια και μερική απασχόληση την περίοδο τη πανδημία, δήλωσαν ότι υποφέρουν από χαμηλό επίπεδο ψυχική υγεία. Μάλιστα, στην Ελλάδα οι γυναίκε κυριαρχούν στη μερική απασχόληση με ποσοστό 62,6% στο σύνολο των εργαζομένων με μερική απασχόληση έναντι 37,4% των ανδρών. Το 46% δήλωσαν ότι νιώθουν εργασιακή εξουθένωση. Τα ποσοστά είναι υψηλότερα στην ηλικιακή κατηγορία των 18-25 ετών, το 61% των εργαζόμενων αυτών των ηλικιών. Το ποσοστό της εργασιακής εξωθένωσης φτάνει το 70% στις περιπτώσεις γυναικών που εργάστηκαν με ευέλικτα ωράρια και το 55% για όσες εργάζονται με μερική απασχόληση όπως οι ίδιες δήλωσαν, αναγκάστηκαν να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο για τη φροντίδα των παιδιών, 48%, των εξαρτώμενων μελών, 43%, όπως και για τις οικιακές εργασίες, 50%. Πρόκειται για το αποτύπωμα στην ψυχική υγεία των εργαζόμενων γυναικών της επιβάρυνσή τους με την σχεδόν αποκλειστική ευθύνη για τη φροντίδα των παιδιών, των ηλικιωμένων, των αμέα, ως αποτέλεσμα της στρατηγικής, της ειρήκνωσης και της εμπερευματοποίηση των υπηρεσιών υγείας πρόνοιας. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 47,5% των παιδιών μέχρι τριών ετών είναι αποκλεισμένα από την προσχολική αγωγή και φροντίδα εξαιτίας των τραγικών ελλείψεων σε θέσεις σε δημόσιους και του κόστου των γεωγραφικών αποστάσεων σε επαρχιακέ πόλει. Αντίστοιχα, τη φροντίδα των ασθενών με άνοια αναλαμβάνουν σε ποσοστό 80% πρόσωπα του συγγενικού του περιβάλλοντο, με το 71% των φροντιστών να είναι γυναίκε. Πρόκειται για τις συνέπειες της αντιλαϊκής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αστικών κυβερνήσεων στην Ελλάδα, που στο όνομα της συμφιλίωσης οικογενειακής και επαγγελματική ζωής προωθούν ένα σύνολο καπιταλιστικών μέτρων για να διαχειριστούν τις οξυμένες συνέπειες από την επέκταση της μισθωτής εργασίας των γυναικών και την έλλειψη στήριξη της μητρότητας. Ω συνέπεια, στην πιο δημιουργική και παραγωγική ηλικία, δηλαδή 25 με 54 ετών, το ποσοστό απασχόληση των γυναικών με παιδιά μέχρι 6 ετών φτάνει το 58,4% σχεδόν 30 ποσοστιαίε μονάδε, χαμηλότερο από εκείνο των ανδρών που είναι 89,4%. Αυτό οφείλεται στο γεγονό ότι σε αυτή την ηλικία οι γυναίκε αναγκάζονται να δουλέψουν κυρίω με ευέλικτε εργασιακέ σχέσει. Η ευελιξία στι εργασιακέ σχέσει, στα ωράρια, οι διακοπέ στον εργάσιμο βίο τη γυναίκα συνδέονται με τη δυσκολία να συνδυάσει τη δουλειά με τι οικογενειακέ ευθύνε, ενώ τα μέτρα προστασία τη μητρότητα στο χώρο δουλειά λογαριάζονται ω κόστο για το κράτο και την καπιταλιστική οργοδοσία. Όλα τα παραπάνω επηρεάζουν το ύψος του μισθού και τη σύνταξη. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για τον κατακαιρματισμό της κοινωνικής ζωής της γυναίκας, φέρνοντας σε αντιπαράθεση το δικαίωμά της στην εργασία με την κοινωνική ανάγκη προστασίας της μητρότητας της οικογένειας. Τα στοιχεία αυτά αντανακλούν τους οικονομικούς κοινωνικούς παράγοντες που αφήνουν τις γυναίκες ευάλωτες στις οικονομικές και κοινωνικές πιέσεις, στους εκβιασμούς, ακόμα και στα πλαίσια της οικογενειακής διαπροσωπικής σχέσης. Σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωβαρόμετρου, το 60% των γυναικών στην Ελλάδα δήλωσαν ότι οι συνθήκες της πανδημίας είχαν αρνητική επίδραση στο προσωπικό του εισόδημα, με αποτέλεσμα το 31% να εξαρτάται περισσότερο οικονομικά από τον σύντροφό τους. Όσο οι όροι της ζωής και της δουλειάς επιδεινώνονται, τόσο περισσότερο ενισχύονται τα δεσμά σε βάρος των γυναικών, ώστε να αντιπαλέψουν, να απεγκλωβιστούν από παθογόνες, οικογενειακές και διαπροσωπικές σχέσεις. Χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν στην τρίτη ετήσια έκθεση για τη βία κατά των γυναικών τη Γενική Γραμματεία Δημογραφική και Οικογενειακή Πολιτική και Ισότητα των Φύλων. Το 73% των γυναικών που απευθύνθηκαν στα 44 συμβουλευτικά και πανελλαδικά κέντρα την περίοδο 1η Νοέμβρη 2021 μέχρι 30 Σεπτέμβρη 2022 έχουν υποστεί οικογενειακή βία και έχουν παιδιά. Από το σύνολο των κακοποιημένων γυναικών που απευθύνθηκαν στα συμβουλευτικά κέντρα, το 41,4% ήταν άνεργες και το 42,6% ήταν εργαζόμενες. Από αυτές τις γυναίκες, το 75% δήλωσε ότι βιώνει τις συνέπειες των κοινωνικών διακρίσεων ως άνεργη. Αντίστοιχα, για την ίδια χρονική περίοδο, το ποσοστό των άνεργων γυναικών που φιλοξενήθηκαν στους 19 μόλις ξενώνες έφτασε το 83%, ενώ το 10,3% ήταν εργαζόμενες. Αν και στην Ελλάδα υπάρχει έλλειψη επιστημονικών ερευνών σχετικά με τις ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις της ενδοκογενειακής βίας στις γυναίκες, μελέτη ανέδειξε ότι το 60% των εκακοποιημένων γυναικών παρουσιάζει συμπτώματα μετατραυματικού στρες, εκ των οποίων το 46% χρόνιου μετατραυματικού στρες. Ακόμη, έκπτωση της λειτουργικότητας βιώνει το 73% των θυμάτων και το 53% παρουσιάζει καταθλιπτικό συνέστημα η εξάλληψη της πολύμορφης βίας κατά των γυναικών που επιβαρύνει την ψυχική υγεία τους συνδέεται με όλες τις οικονομικές και κοινωνικές προϋποθέσεις για την ικανοποίηση των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών σε κάθε τομέα της κοινωνικής ζωής. Με πρώτο και αδιαπραγμάτευτο το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή εργασία με σταθερό ωράριο και μέτρα προστασίας της υγείας και της μητρότητας για να μπορέσει κάθε γυναίκα να ζει οικονομικά, κοινωνικά, ανεξάρτητη. Γι' αυτό χρειάζεται να δυναμώσει η διεκδίκηση για όλους τους στόχους πάλης που θέτει στο επίκεντρο ίδια η ζωή και τους παλεύει κάθε μέρα το εργατικό, λαϊκό και το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα. Σας ευχαριστώ.